Σε μέτρια επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθεί η κίνηση την Πασχαλινή περίοδο στα ξενοδοχεία της Κρήτης σύμφωνα με τις μέχρι τώρα κρατήσεις. Σε δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς της υπόλοιπης χώρας, όπως είναι η Κέρκυρα, παρατηρείται βελτίωση του αριθμού των προκρατήσεων σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο στην υπηρετική Ελλάδα η πληρότητα δεν είναι η αναμενόμενη. Ο νόμος είναι ένας πασχαλινός προορισμός σε συγκεκριμένα πλαίσια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, θα έλεγα ότι κυρίως η υπηρετική Ελλάδα και η Κέρκυρα, η οποία είναι η βασίλισσα του Πάσχα, θα έλεγα, είναι η σταθερή προορισμή στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Τα Χανιά παραμένουν ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο αγαπημένους προορισμούς για τους Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Μία από τα ίδια θα μπορούσα να πω. Και ίσως και λίγο πιο υποτονικά από πέρυσι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, δεν έχουν φύγει ακόμα από την κρίση. Δεύτερον, ο καιρός δεν μας έχει βοηθήσει, είναι τελείως άστατος. Πολλοί κριτικοί επιλέγουν και φέτος να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στο νησί, επιλέγοντας προορισμούς από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο. Οι ανατολικοί φίλοι μας, από την κριτική, συμπατριώτες μας, έρχονται από την Ανατολική Κρήτη προς τα δυτικά και εμείς πηγαίνουμε προς τα ανατολικά. Πολλά παραδείγματα που ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στην Ανατολική Κρήτη, πολλοί Χανιώτες πηγαίνουν εκεί για να κάνουν τις διακοπές τους. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί βοηθάει την εσωτερική οικονομία της Κρήτης μας. Τα ξενοδοχεία έχουν πολύ καλά πακέτα πασχαλινά, έχουν πολύ καλές προσφορές, επομένως μπορούν να ελκύσουν κόσμο από την Ανατολική Κρήτη προκειμένου να περάσουν τις πασχαλινές διακοπές εδώ. Το φετινό Πάσχα συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και τα περισσότερα ξενοδοχεία αναμένεται να λειτουργήσουν με σκοπό να υποδεχτούν τουρίστες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όλες οι πτήσεις και οι τσάρτερ αλκίες και τζουλ έχουν αρχίσει και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επομένως, τα ξενοδοχεία σταδιακά ανοίγουν και νομίζω ότι από αυτή την εβδομάδα και την εβδομάδα μετά το Πάσχα θα αρχίσει να φαίνεται η κίνηση όσον αφορά τον τουρισμό από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για την κίνηση του Πάσχα, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν για την Κρήτη, όπου η εικόνα είναι καλύτερη στα Χανιά. Χαμηλότερες ωστόσο είναι οι πληρότητες σε Νότιο Ρέθυμνο και Ηράκλειο.